Πάει και ο Τράγκας. Το γέλιο είναι ότι σήμερα το πρωί, γέλιο όπως τα ακούτε, βγήκαν οι τιές κλαίουσες όλοι με ανακοινώσεις. Μέχρι προχθές ήταν αυτός που ήταν ο Τράγκας. Λες και σε τέτοια μεγέθη, άλλοι είναι πεντακάθαροι. Λοιπόν, και λέγανε έξι σούξου μουξου μουξου. Ο Τράγκας είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση στο χώρο της δημοσιογραφίας. Αυτό ήταν γνωστό εξ αρχής, με συγκεκριμένες απόψεις και μοναδικό στυλ. Με μεγάλη πορεία στο χώρο που είχε τα πάνω της, είχε τα κάτω της, είχε επικρίσεις, είχε σχόλια, έπαιρνε όμως δημόσια θέση για τα πάντα. Δεν άρεσε σε πολλούς, άρεσε σε άλλους, είχε φανατικούς οπαδούς, κοινό να το πω έτσι, λάθος η έκφραση, είχε και φανατικούς εχθρούς. Ένας άνθρωπος ακόμη έφυγε, εντάξει, πιο γνωστός λόγω της δουλειάς του, 72 ετών. Φεύγει κόσμος και κοσμάκης. Συνηθίσαμε τα στατιστικά. Ξεκίνησε να αρθρογραφεί σε μικρή ηλικία σε τοπικά μέσα και η πρώτη του επαφή με τα κεντρικά ήταν οι εικόνες της αείμνηστης Ελένης Βλάχου. Μετά πήγε στις αθλητικές σελίδες με Συμβρινής. Ο πιο σημαντικός σταθμός, όπως έλεγε ο ίδιος στη δημοσιογραφική του καριέρα, ήταν η εφημερίδα Βραδινή, στην οποία και εργάστηκε επί σειρά ετών δίπλα στον Τζόρτζι Αθανασιάδη. Αγαπημένο ρεπορτάζ για όσους δεν θυμούνται του Γιώργη Τράγκα ήταν το αστυνομικό το οποίο υπηρέτησε για πολλά χρόνια. Στη συνέχεια πέρασε το πολιτικό. Εκτός από δημοσιογράφος υπήρξε και εκδότης στα έντυπα Χώρα, Κρας και Ανεξαρτησία. Η εκπομπή που τάσπαγε ήταν η γνωστή Χωρίς Αναισθητικό. Δεν υπήρχε ταξί να μην ακούει Τράγκα. Και κακαουνάκι. Να μην ξεχνιόμαστε. Έχει περάσει από ούκο λίγα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Alter, Extra, Action, Epsilon, ως πολιτικός σχολιαστής. Στα ραδιόφωνα χάνει το μέτρημα. Από αυτούς που συνέβαλαν στη δημιουργία του Real. Από το Φεβρουάριο του 2021 ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος Ελεύθεροι Άνθρωποι. Λοιπόν, τι παίζει σήμερα, πέθανε ο Γιώργος, και πάει σαν το σκυλί στα μπέλη, διότι ήταν ανεμβολίαστος κτλ. Κτλ. Πεθαίνουν και εμβολιασμένοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να θυμηθείτε τα δικά του λόγια του αείμνηστου πια Τράγκα. Σαφώς υπάρχει ο ιός. Σαφώς είναι υπαρκτός. Σαφώς είναι μεταδοτικός και απειλεί ηλικίες και ανθρώπους όπως εγώ που είμαι διαβητικός. Αλλά έχουμε όλοι το δικαίωμα να επιλέξουμε αν θα ρισκάρουμε έστω και ένα στο εκατομμύριο για να κάνουμε το εμβόλιο. Κύριε Τραγκά. Οι άνθρωποι γύρω μας, κύριε Σαχίνη, δεν είναι ψεγκασμένοι. Η ελληνική πολιτεία ανακαλύπτει ότι οι ανησυχούντες για τη Μακεδονία ή για την οικονομία ή για το μνημόνιο είναι ψεκασμένοι, γραφικοί, εξτρεμιστές. Οι Έλληνες δεν είναι ψεκασμένοι. Και όσοι φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο είναι απλά ανήσυχοι. Φοβούνται γιατί διαβάζουν ότι παρήχθη με ταχύτητα φωτός. Φοβούνται γιατί βλέπουν ότι έχουν το ακαταδίωκτο οι πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου, οι οποίες δεν καλούνται να αποζημιώσουν καμία οικογένεια που χάνει άνθρωπο ή έχει μια παρενέργεια. Δεν μπορεί να επιβάλλεις φασιστικά και τυραννικά μια ιατρική πράξη που λέγεται «σου καρφιτσώνω το εμβόλιο» και αν πάθεις κάτι δεν έχω καμία ευθύνη. Εγώ, κύριε Σαχίνη, έχω κάνει όλα τα εμβόλια που παρήχθησαν στην ανθρωπότητα. Είμαι διαβητικός 32 έτη, ινσουλινοεξαρτώμενος, καλής υγείας μέχρι στιγμής. Ο Θεός μου έχει φερθεί φιλικά. Έχω κάνει ακόμη και εμβόλιο χολέρας, πηγαίνοντας στη Μέση Ανατολή, διάφορες αποστολές. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια από παιδί, φυματίωση, πολιομιελίτιδα, ευλογιά. Έχω κάνει πνευμονιόκο. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια της γρήπης και κάθε χρόνο κάνω. Φέτος έκανα ξανά. Έπαιρνα όμως απαντήσεις. Δηλαδή, κάνε εμβόλιο γρήπης.
σε πιάνει περίπου 60%. Ενδέχεται να έχεις κάποιο πιδετάκο στην αρχή, ενδέχεται να πονέσουν λίγο τα κόκαλά σου, τα οστά σου, αλλά κάντο, έχει αποτελεσματικότητα 60%. Μου έδινε μία απάντηση ένας γιατρός, ακόμη και ο φαρμακοποιός μου. Έκανα πνευμονιόκο. Μου είπαν, τον έκανες τώρα, θα ξανακάνεις σε 5 χρόνια. Θα κάνεις υπενθυμιστικό. Αυτή τη φορά δεν σας κρύβω. Πρέπει να έχω κάνει περίπου 70 PCR. Δεν σας κρύβω επίσης ότι εγώ ίδιος όλες τις εκπομπές μου λέω σε όλους, ειδικά στο 1 εκατομμύριο διαβητικούς, ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, πρέπει αν θέλετε να παίρνουμε και κανένα από αυτά τα υγρά που βάζουμε στη μύτη, τα οποία δημιουργούν φραγμούς στους ιούς και τα μικρόβια, πρέπει να έχουμε ατομική καθαριότητα, πρέπει να αποφεύγουμε τη συμφόρηση, πρέπει να αποφεύγουμε να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο και να βάλουμε και μάσκα όταν πάμε στα ραδόνια. Αυτά έλεγε ο Μακαρίτης πια Γιώργος Τράγκας. Το λέω γιατί το πρωί κάποιοι λέγαν ούλτρα αντιεμβολιαστής. Αυτιά έχουμε όλοι, καταλαβαίνουμε. Και με συγχωρείτε δηλαδή, με συγχωρείτε. Αυτή ήταν η άποψή του. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όσους τον άκουγαν παρά τα όσα άκουγαν ότι του σέρναν. Έσερνε και ο ίδιος βεβαίως. Αλλά είπα, σε τέτοιες κλίμακες βρέστε μου άλλον, οποιονδήποτε, εκτός αυτού του πεδίου για το οποίο κατηγορεί το Τράγκας. Ναι. Ο τεθνεός δεν δικαίωται να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλι. Λάδι. Διότι, ναι, έχω μία απορία. Να μας τη λύσει το σύστημα διαχείρισης. Έχεις κάνει 2 δόσεις και πας την τρίτη. Σε πόσες μέρες θεωρείται ασφαλές ότι έχεις κλειδώσει με την τρίτη? Επιστημονικά δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει, σε 14. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν συνέβαινε μετά τη δεύτερη δόση 14 μέρες? Τα ξεχάσατε? Το ίδιο δεν ισχύει για την τρίτη δόση 14 μέρες? Είναι ανάθεμα το πιστοποιητικό, γιατί στο δίνουνε την άλλη μέρα? Γιατί? Άλλο η διοικητική κάλυψη, άλλο η επιστημονική κάλυψη. Ναι, τέλος πάντων. Τα λέω γιατί ακούω από εδώ και από εκεί υπερβολές και οι απορίες του κόσμου πυκνώνουν, αφήστε τα άλλα. Λοιπόν, λέει άλλος, και ο Λεβέντης ανεμβολίαστος δεν ήταν? Ναι, γιατί όπως είπε η οικογένειά του, σπάγαν τα αγκαία του και δεν μπορούσε να το κάνει. Παιδιά, μην ψάχνετε τώρα κατά άτομο. Φεύγει κόσμος, σώζεται κόσμος, χρειάζεται ψυχραιμία. Το έχω ξαναπεί, το εμβόλιο είναι από τα πολυτιμότερα όπλα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα στη φαρέτρα, αλλά δεν είναι η πανάκια. Να μην μπερδευόμαστε. Και να μην μπερδευόμαστε, γιατί ναι, είναι αυτοί οι ακραίοι που λέγαμε χθες, οι περιθωριακοί, οι θεματοφύλακες. Τώρα ανακαλύψαμε ότι ποζάρανε με όπλα και εκπαιδευόντουσαν με όπλα. Τώρα μας έπιασε. Μήνες πίσω είναι αυτά. Αλλά για να έχω καλό ερώτημα, επειδή βλέπω πολύ έτσι ακριβή στα πίτουρα φθηνή στο στάρι, με συγχωρείτε χθες. Δηλαδή, ακούσατε εσείς κάτι πέρα από την αλληλοκατανόηση περί των μέτρων μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας? Έχουμε καμία έτσι πιο προχώ κατάσταση? Γιατί εγώ άλλο κατάλαβα ότι υπόθηκε χθες, ότι κάποιοι προσπαθούν να βάλουν λόγια στην εκκλησία για την πολιτεία και στην πολιτεία για την εκκλησία. Αυτό δεν υπόθηκε? Ευσχήμως, κατά συνέπεια, ποιος φουντώνει αυτό το κίνημα, το περίεργο των ακραίων και περιθωριακών? Ποιος?